Δεν μπορούμε λοιπόν να, λέμε, να μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση, να παρουσιάζουμε στους πολίτες το κομμάτι της εικόνας του front desk και της εξυπηρέτησής τους και πίσω στο back office όχι απλώς να επικρατεί ανοργανωσιά τσαπατσουλιά, αλλά λειτουργία με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί όταν ξεκινάει η διαρροή των προσωπικών δεδομένων από τα Υπουργεία, και πηγαίνει στα κόμματα, στου κομματικά διορισμένους υπεύθυνου, ποιο ξέρει πού και ποιο ξέρει πού αλλού, εδώ υπάρχει μια μεθοδολογία εγκληματική λειτουργία.